Όταν μάλιστα αυτές εκφράζονται από τους αρχηγούς των κομμάτων. Εμείς θα συνεχίσουμε. Σε λίγο εδώ θα είναι και ο κύριος Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν θέλω να πάρει τίποτα πίσω από όλα αυτά που είπε, ούτε εγώ θα πάρω τίποτα πίσω από όλα αυτά που είπα, εκτός από τον Μπουμπούκος. Το οποίο θεωρώ ότι ήταν ένας χαρακτηρισμός ο οποίος δεν συνάδει με αντιπαράθεση ούτε ιδεολογική ούτε δημοσιογραφική. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον Μπουμπούκος, ήταν απαράδεκτο το να πω κάτι τέτοιο. Όπως πιστεύω και για εκείνον. Το να πει ότι δεν κάνω καλά τη δουλειά μου. Πιστεύω ότι δεν το εννοούσε, όπως ξέρει ότι δεν εννοώ και εγώ το χαρακτηρισμό αυτό που περισσότερο. Έτσι, άλλωστε. Νομίζω ότι δόθηκαν εξηγήσεις. Εντάξει, με θέλει να πω ότι ποτέ δεν υπενόησε ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά σου. Παρεξηγήθηκε, γι' αυτό έγινε αυτό. Έτσι. Είσαι στου πέντε δημοσιογράφου τη χώρα, δεν θα ερχόμουν στην εκπομπή σου εάν σε θεωρούσα πληρωμένο κονδυλοφόρο. Έτσι. Δεν ερχόμουν. Μου δημιουργήθηκε εντύπωση ότι είπατε ότι είναι κατευθυνόμενες οι ερωτήσεις. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο. Όχι. Ξέρετε, εγώ προτιμώ να αντιδρώ με τον τρόπο αυτό. Μέα κούλπα, αν το εξέλαβε έτσι. Και το ξεκαθαρίζω. Και το Μπουμπούκος είναι έξω από την λογική τη δική μου για συζήτηση. Ξεκαθαρίζω γιατί με ενοχλεί αυτό. Μάλιστα. Γιατί η γυναίκα μου σε μια στιγμή ανοριμότητα τηλεοπτική. Τη ξέφυγε δημοσίως κάτι. Εμένα δεν με νοιάζει, Γιώργο, με ξέρεις, είμαι πολύ χοντρόπετσος. Στεναχωριέται εκείνη όμως. Αν στεναχωριέται εκείνη, τότε... πάρα πολύ. Όχι, τότε... Και δεν θέλω να τη δίνω καθόλου κατά κεραία τη. Μπράβο που την αγαπάς. Λοιπόν, τελείωσε όμως. Κλείσαμε, πάμε παρακάτω. Πάμε στα πολιτικά ζητήματα. Ακούσαμε και τον πρόεδρο των.